αέριος, ο ακροβατικός χορός είναι η τελευταία λέξη της μόδας στη χώρα μας. Η Γενιά Γαλεράκη είναι μία από τις λίγες δασκάλες. Από μικρή ήξερες ότι θέλεις να ασχοληθείς με τον αθλητισμό, με το χορό? Με το χορό δεν ήξερα. Όχι. Με τον αθλητισμό θέλω, από μικρή. Με τον κλασικό αθλητισμό. Έτρεφα. Στίβο. Ναι. Μπήκα στη ΤΕΦΑ. Τώρα γιατί μπήκα, μια ζωή αθλητισμό. Ήταν το μόνο που μου άρεσε. Mm. Όχι ότι το ήθελα 100%, αλλά εκεί πήγαινε. Ναι. Και σιγά σιγά να κάνει φωτοφορό. Και πώς βρίσκεις από χορό να ασχολείσαι με εναέρια ακροβατικά? Ξεκίνησα μπαλέτο λίγο, ξεκίνησα σύγχρονο, ναι. Με πήγαινε λίγο προς τα εκεί. Εσένα τι σε έχει μαγέψει από αυτό, δηλαδή το ψάξεις αρκετά, έκανες λίγο χορό, έκανες στίβο παλιά, δηλαδή είδες και άλλα αθλήματα, είδες και άλλα είδη χορού, γιατί το συγκεκριμένο είδος? Είναι διαφορετική γυμναστική, δηλαδή μόνο που σκαρφαλώνω και σηκώνω το βάρος μου και είμαι πιο ψηλά και τα βλέπω όλα από ψηλά, μου κάνει... Σου κάνει κάτι μαγικό. Ναι, ναι. Mm. Είναι διαφορετικό. Νιώθω μόνη μου, δηλαδή ανεβαίνω πάνω και δεν υπάρχει κανείς. Αν δεν έχω υποδομή σαν χορεύτρια ή σαν αθλήτρια, μπορώ να πάω να κάνω ένα αέριο χορό? Δεν χρειάζεται να έχεις καμία υποδομή. Ναι, δεν είναι επικίνδυνο τώρα να ανεβαίνουμε, κρέμουμε σε αυτά τα σκηνιά? Δεν πας κατευθείαν, σιγά σιγά. Όλοι, δηλαδή έχουν περάσει από εδώ πολλά άτομα διαφορετικά, διαφορετική ηλικία, διαφορετικού βάρους, διαφορετικού επαγγέλματος. What doesn't kill you makes you stronger. Έγινε μόδα τώρα. Είναι πάρα πολύ. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Και η γιαγιά μου δηλώνει δασκάλα εναέριου χορού. Όχι, δεν λέω ότι είμαι κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις βγάλει το ΤΕΦΑ ή μια σχολή τσίρκου για να είσαι καλός δάσκαλος. Υπάρχουν πολλοί που δεν είναι καλοί δάσκαλοι και να έχουν βγάλει 10 σχολές. Ισχύει αυτό. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι θα μάθεις να σκαρφαλώνεις και θα μπορείς να το βάλεις σε μια αίθουσα για να λες, έλα να σου κάνω μάθημα. Πήγαινες να δουλέψεις ποτέ, αν μπορούσες, στο Cirque du Soleil για παράδειγμα, ή σε ένα άλλο σχήμα, ίσως όχι τόσο εμπορικό, αλλά έτσι μεγάλο, να γυρίζεις όλο τον κόσμο με ένα θεία σου. Καλά, πάρα τέλειο. Όνειρο είναι αυτό, αλλά... Αχ, άπιαστο. Δεν ξέρω.